Γεια σας. Στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με την κάλυψη ακμής. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να καλύψετε την ακμή ή με μονωμένα σπυράκια. Ο σημερινός τρόπος που θα δούμε είναι μόνο ένας από αυτούς. Εξετάστε πριν χρησιμοποιήσετε το οποιοδήποτε προϊόν ποιος είναι ο τύπος του δερματός σας, τι ανέχετε ο τύπος της ακμής που έχετε ή όχι. Μπορεί να πρέπει να απέχετε παντελώς από το μακιγιάζ. Και φυσικά αναζητήστε τα καταλληλότερα προϊόντα για εσάς σε συνεννόηση με το δερματολόγο και το φαρμακοποιό σας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θα αρχίσω αναμειγνύοντας δύο προϊόντα. Την ενυδατική που χρησιμοποιώ συνήθως με ελάχιστο πράσινο κορέκτορα. Μία σταγονίτσα μόνο. Αυτό ίσα-ίσα θα βοηθήσει να ηρεμήσει η πολύ κοκκινίλα στο πρόσωπο. Δεν είμαι μεγάλη οπαδός γενικά του πράσινου κορέκτορα και σε καμία περίπτωση δεν τον τοποθετώ σε ένα-ένα σπυράκι συγκεκριμένα, γιατί είμαι σίγουρη ότι με τις επόμενες κινήσεις που θα κάνω θα φύγει κατευθείαν. Όπως ενυδατώνω λοιπόν το πρόσωπο, έτσι θα ενυδατώσω και τα χείλη. Μπορεί σε αυτό το σημείο, ως προετοιμαστικό βήμα, να θελήσετε να βάλετε και κάποιο primer, ειδικά αν έχετε ιδιαίτερη λιπαρότητα στο δέρμα. Αυτό είναι κάτι που θα δείτε εσείς. Προχωράω σε ένα foundation αρκετά υψηλής κάλυψης, που είναι το Can't Stop Won't Stop της NYX. Θα το βάλω κανονικά σε όλο το πρόσωπο και για την ακρίβεια δεν θα ξανασχοληθώ με την κάλυψη παρά μόνο στο τέλος του μακιγιάζ. Θα συνεχίσω λοιπόν και θα ολοκληρώσω το μακιγιάζ κάνοντας τα βήματα που θα έκανα σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, γιατί όπως προείπα, εάν ξεκινήσω να κάνω κάλυψη τώρα τοπικά σε κάθε κοκκινίλα και σε κάθε μικρό σημαδάκι, όλα αυτά θα σβηστούν μέχρι να φτάσω στο τέλος του μακιγιάζ, οπότε θα πρέπει να το επαναλάβω. Άρα το κάνω στο τέλος μία και καλή. Καθώς έχουμε ενυδατώσει τόσο πρόσφατα, η βάση αυτή που βάζουμε θα καθίσει πολύ καλύτερα και θα λιώσει μέσα στο δέρμα. Προχωράω λοιπόν στην σκιά για τα φρύδια, που είναι η Charcoal Brown της MAC, και θέλω να τα τονίσω με όσο το δυνατόν πιο φυσικό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα θα τα γεμίσω και μπροστά, εκεί που θεωρώ ότι τους λείπει λίγο. Δεν θέλω βέβαια να βγουν τετραγωνισμένα, οπότε ό,τι απομείνει από τη σκιά που έβαλα αρχικά πάνω στο πινέλο θα τραβήξω και προς το μπροστά μέρος τους. Επίσης θα κάνω κάτι που δεν κάνω ποτέ, θα βάλω λίγο foundation στα βλέφαρα. Θέλω να έχω για μία και μοναδική φορά έναν καμβά τελείως αποχρωματισμένο, ώστε να συνεχίσω από πάνω και απλώς να τον χρωματίσω εγώ. Προχωράω λοιπόν στη σκιά Παραντίσκο της MAC. Είναι ένα όμορφο απαλό ιριδίζον ροδακινί και θα το περάσω με ένα χαλαρό πινέλο σε ολόκληρο το βλέφαρο, γιατί δεν θέλω την πλήρη αποδοσή του. Θέλω μόνο έναν ελαφρύ χρωματισμό στο βλέφαρο αυτή τη φορά. Στην κόγχη θα βάλω το Melba Rouge της MAC, το οποίο είναι επίσης ροδακινί αλλά matte, με το ίδιο πινέλο. Αυτό θα μου κάνει λίγο πιο απαλά σβησίματα και θα προχωρήσω επίσης στο περίγραμμα των ματιών, που θα είναι μία ακόμη σκιά της MAC, η οποία είναι η Brown Down. Θα τη βάλω αντί για μολύβι ή αντί για eyeliner σε όλο το περίγραμμα του ματιού, πάνω και κάτω, στη ρίζα δηλαδή των βλεφαρίδων, με έμφαση στην εξωτερική γωνία. Εκεί πέρα δηλαδή παχαίνω λίγο τη γραμμούλα και φυσικά θα τη σβήσω με το παχουλό πινέλο, το χαλαρό που είχα προηγουμένως. Θέλω δηλαδή να μην φαίνονται καθόλου καθαρές γραμμές, αλλά να βγει όλο το αποτέλεσμα λίγο πιο smoky. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που έχω επιλέξει το σημερινό μακιγιάζ αντί για κάποιο άλλο. Είτε ακμή είτε όχι, μπορούμε θεωρώ να φορέσουμε το οτιδήποτε ανεξαρτήτως έντασης. Είναι και αυτό θέμα προτίμησης και προσωπικής αισθητικής. Συνεχίζουμε λοιπόν με μάσκαρα. Έχω δώσει στην Κορίνα να βάλει μόνη της λίγη. Θεωρώ ότι κανείς δεν μας βάζει μάσκαρα καλύτερα από τον εαυτό μας. Και προχωράμε στο concealer, το οποίο είναι το Can't Stop Won't Stop της NYX. Είναι της ίδιας σειράς με το foundation, βέβαια αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο, είναι εντελώς τυχαίο. Δεν έχω καμία αντίρρηση στο να αναμειγνύουμε προϊόντα από διαφορετικές μάρκες. Απλώς βεβαιωθείτε ότι δεν αλληλεπιδρούν με αρνητικό τρόπο για το δέρμα σας τα συστατικά. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να αναμειγνύουμε μάρκες. Το concealer το βάζω φυσικά κάτω από τα μάτια και κάτω από το φρύδι για να δώσω λίγο φως, όπως το έχω συνήθεια γενικά και κάνω στα περισσότερα μακιγιάζ. Και συνεχίζω στο contouring, θέλω να βγει πολύ διακριτικό. Χρησιμοποιώ μια ψυχρή πούδρα για κοψίματα, είναι δηλαδή αρκετά γκρι, και αυτό είναι γιατί δεν θέλω να γεμίσω μπρονζέ τόνους στην πολύ λευκή επιδερμίδα της κορίνας. Μου αρέσει έτσι όπως είναι και θα ήθελα να την κρατήσω πιο απαλή, χωρίς πολύ contouring και bronzing σήμερα. Και γενικά δεν θέλω καθόλου έντονο χρώμα στο πρόσωπο για να μην συγχαίεται με την ακμή, οπότε επικεντρώνομαι περισσότερο στα μάτια και στα χείλη, τα οποία θα είναι περίπου στις ίδιες αποχρώσεις. Χρησιμοποιώ λοιπόν αυτό το προϊόν σε όλη την περιφέρεια του προσώπου, όπως και κάτω από το πρόσωπο, για να το περιγράψω, και προχωράω στο μολύβι χιλιών, το οποίο είναι το Whirl της MAC. Είναι μια πολύ φυσική απόχρωση, πολύ κοντά στο χρώμα των χιλιών, και καθώς το έχω ενυδατώσει προηγουμένως, θα υποδεχθούν το χρώμα αυτό πολύ καλύτερα. Περνάω αυτό το μολύβι τόσο στο περίγραμμα των χιλιών, όσο και σε όλη τους την επιφάνεια, ώστε να δημιουργήσω ένα stain, ένα βασικό χρώμα. Και από πάνω θα επιλέξω και κάποια κραγιόν για να το αναδείξουν ακόμα περισσότερο. Ξεκινάμε το top της MAC, το οποίο είναι αυτό το καφέ εδώ δεξιά στην παλέτα. Μου φάνηκε όμως αρκετά σκούρο, οπότε άλλαξα γνώμη και αποφάσισα να χρησιμοποιήσω το δεύτερο εδώ στη σειρά που φαίνεται,
το οποίο είναι το Kinda Sexy της MAC και είναι ένα matte ροδακινί. Αυτό λοιπόν το κρατάω κυρίως στο κέντρο των χιλιών και στις άκρες αρκούμε στο μολύβι που έχω εκεί από πριν. Συνεχίζω βάζοντας λίγο ρούζ. Το ρούζ είναι το ίδιο που έβαλα στα μάτια, είναι το Melba της MAC. Είναι αυτό το ροδακινί και φυσικά εάν παρασυρθούμε και βάλουμε πολύ, το παίρνουμε πίσω με το πινέλο της βάσης. Γενικά δηλαδή με αυτό όλα διορθώνονται. Θα βάλω και λίγο highlighter, κυρίως στις περιοχές που δεν έχουν αναγλυφότητα, εκεί δηλαδή που δεν υπάρχει ιδιαίτερη ακμή και δεν προεξέχει κάτι, διότι αν βάλουμε λάμψη και ερυθισμό πάνω στις περιοχές που υπάρχουν σημεία που προεξέχουν, απλώς θα τα τονίσει περισσότερο, οπότε θέλουμε να το αποφύγουμε. Στην κορυφή των ζυγωματικών όμως δεν έχουμε σημαντικά πράγματα που πρέπει να αποφύγουμε, οπότε βάζω το highlighter τόσο εκεί, όσο και στο κέντρο των βλεφάρων και στην εσωτερική γωνία, και κάτω από το φρύδι επίσης. Θέλω να σιγουρέψω το σχήμα των χιλιών με λίγο ακόμα foundation, οπότε το περνάω γύρω από το μολύβι που έβαλα και περνάμε σιγά σιγά στην κάλυψη των ατελειών μεμονωμένα, την οποία θα κάνω με ένα λεπτό πινέλο και το ίδιο ακριβώς foundation που χρησιμοποίησα εξ αρχής. Είναι όπως είπα υψηλής κάλυψης, άρα αν το συγκεντρώσουμε σε μία-μία τελίτσα που βλέπουμε και ξεχωρίζει από την πρώτη στρώση που έχουμε βάλει αρχικά, σημαίνει ότι θα συγκεντρωθεί στο σημείο αυτό μεγαλύτερη χρωστική, άρα θα γίνει και πολύ πιο αποτελεσματικό καμουφλάζ. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε με κονσίλερ φυσικά ή με οποιοδήποτε προϊόν υψηλής κάλυψης. Στην πορεία θα χρησιμοποιήσω και κάτι άλλο, αλλά για αρχή, εάν δεν έχετε κάποιο δεύτερο προϊόν ή κάτι εξεζητημένο και έχετε μόνο το foundation υψηλής κάλυψης με το οποίο μπορείτε να δουλέψετε, εάν το εφαρμόσετε σε συγκεκριμένες περιοχές πάρα πολύ μικρή ποσότητα με ένα λεπτό πινέλο, πιθανότατα αυτό θα είναι αρκετό για να καλύψει την πλειοψηφία των ατελειών που δεν θέλετε να φαίνονται. Κάπου εδώ νομίζω ωφελεί να διευκρινίσουμε και τα εξής, να βγάλουμε δηλαδή ένα-δύο disclaimer. Η τεχνική αυτή πιάνει σε δυσχρωμίες, δηλαδή πιάνει σε περιοχές που δεν έχουν την ίδια απόχρωση με το υπόλοιπο πρόσωπο. Εάν υπάρχει κοκκινίλα, καφέ κοιλίδες από παλιά σπυράκια, οτιδήποτε τέτοιο, μπορούμε να το καλύψουμε. Παρεμπιπτόντως, εδώ πέρα είναι που προχωράω και στην παλέτα με τα καμουφλάζ της Criolan. Χρησιμοποιώ μία απόχρωση που ταιριάζει στην κορίνα και απλώς επιμένω πολύ περισσότερο σε κάποιες περιοχές με ένα μεγαλύτερο φουντωτό πινέλο. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή η τεχνική ωφελεί στο να καλύψουμε χρωματικά ορισμένα πράγματα. Δεν καλύπτει ουλές, προεξοχές του προσώπου, εσοχές του προσώπου, οτιδήποτε πετάγεται προς τα έξω ή μπαίνει προς τα μέσα, δεν καλύπτεται με μακιγιάζ και γι' αυτό τα σημάδια που είναι ήδη αποχρωματισμένα, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν σκαψίματα στο πρόσωπο, αλλά να μην έχουν διαφορά από το υπόλοιπο χρώμα του προσώπου, δεν καλύπτονται. Άρα, για να μην τονίζονται κι άλλο, καλό είναι να χρησιμοποιούμε επάνω τους ματ υφές παρά λαμπερές. Προχωράω στην πούδρα, βάζω αρκετά μεγάλη ποσότητα και τη βάζω πάντοτε ταμποναριστά για να μην διαταράξω την τοποθέτηση που έκανα πριν. Εφόσον λοιπόν έκανα όλο αυτό το στόλισμα στο πρόσωπο, πήγα σε κάθε περιοχούλα συγκεκριμένα για να την καλύψω προσεκτικά, δεν θέλω τώρα να τα πάρω όλα αυτά πίσω με το να τεινάξω πάρα πολύ άστατα από πάνω μία πούδρα και να χαλάσω όσα έφτιαξα. Θα χτενίσω τα φρύδια και με μία διάφανη μάσκαρα, η συγκεκριμένη είναι τη Σίλα Μάσκα, απλώς το κολλάει στη θέση τους και τα σετάρει ώστε να μείνουν ακούνητα και θα σφραγίσω ολόκληρο το μακιγιάζ με το All Nighter Spray της Urban Decay, το οποίο μου εγγυάται πως ό,τι έχω χτίσει θα παραμείνει αναλύωτο για πολύ περισσότερη ώρα. Και φτάνουμε στο τέλος λοιπόν του σημερινού μακιγιάζ για κάλυψη ακμής. Όπως είπα, είναι μία μόνο από τις πολλές ιδέες που μπορείτε να πάρετε για το πώς να καλύψετε οτιδήποτε σημάδια ή δυσχρωμία σας ενοχλεί στο πρόσωπο. Εάν χρησιμοποιήσετε κάποιες από αυτές τις τεχνικές, στείλτε μου μία φωτογραφία στο Instagram γιατί πάρα πολύ θα ήθελα να δω πώς πετύχατε τη δική σας κάλυψη. Ευχαριστώ θερμά την Κορίνα που ήταν το πραγματικά πολύ υπομονετικό μου μοντέλο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ό,τι ερωτήσεις έχετε, μου τις γράφετε από κάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!